Πάμε να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μας. Απόψε μαζί μας ο κύριος Ζαχαρίας Δοξαστάκης, υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος, Κρήτη η ζωή μας. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Δίπλα του ο κύριος Γιώργος Ματαλιωτάκης, υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με το συνδυασμό Η Κρήτη μπροστά. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Μιχάλης Φακιανάκης, υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με τη Λαική Συσπείρωση. Καλώς ήρθατε και εσείς. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, κοινό το ερώτημα και για τους τρεις. Διεκδικείτε μια θέση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί και ποια είναι η προσωπική σας στόχευση? Θα ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Δοξαστάκη. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, εκπροσωπώντας την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, τείνει να γίνει η Περιφερειακή Διακυβέρνηση. Θεωρώ ότι το διακύβημα αυτών των εκλογών, ιδιαίτερα τις περιφερειακές εκλογές, είναι οι περιφέρειες να καταστούν πυρήνες ανάπτυξης, να είναι περιφέρεια συνοχής, κοινωνικής σύγκλησης και πρόνοιας. Έχοντας μία εμπειρία και μία διαδρομή στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεωρώ ότι μπορώ να ενώσω τις δυνάμεις μου μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους μου και με επικεφαλή στο Σταύρο τον Αρναουτάκη και με ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο για την Κρήτη να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης στο νησί. Κύριε Ματαλιωτάκη. Είμαστε εδώ για να εργαστούμε την επόμενη μέρα ένας για τον άλλον, για μια Κρήτη, να πάμε την Κρήτη πολλά βήματα μπροστά. Να δώσουμε ό,τι δεν κατάφερε να δώσει μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και ταυτόχρονα η κεντρική πολιτική, η πολιτεία, να βελτιώσουμε τις αδυναμίες και του νόμου που θα προκύψουν, του νόμου Κλεισθένη, και να τις μετατρέψουμε σε πλεονέκτημα, να είμαστε πιο κοντά στον πολίτη, να έχουμε επίκεντρό μας τον άνθρωπο, τα προβλήματα της κοινωνίας και τα ζητήματα της καθημερινότητας. Η Κρήτη είναι ένας χρόνιος ασθενής και θα πρέπει κάποια στιγμή αυτά τα χρόνια νοσήματα που ταλανίζουν το νησί μας να επισκεφτούμε έναν άλλον γιατρό, να αλλάξουμε οδηγό και στο τιμόνι να έρθει ο νέος Περιφερειάρχης, ο Αλέξανδρος Μαρκογενάκης, που με αυτού το συνδυασμό συστρατεύομαι και είμαι υποψήφιος, να δούμε την Κρήτη από μια διαφορετική ματιά, να προσεγγίσουμε διαφορετικά τα προβλήματά της, γιατί με χαμόγελο ο κόσμος μας αντιμετωπίζει, μας δέχεται, μας υποδέχεται και ελπίζει ότι θα αλλάξουμε επιτέλους τρόπο προσέγγισης των θεμάτων και αντιμετώπισης τους. Κύριε Σφακιανάκη. Κύριε Σαλαπάτα, οι κομμουνιστές και στη Λαϊκή Συσπείρωση, οι συνεργαζόμενοι μαζί τους, δεν έχουν προσωπικούς στόχους ούτε προσωπικές επιδιώξεις στο να εκλεγούν σε ένα όργανο. Οι κομμουνιστές και οι προοδευτικοί άνθρωποι αγωνίζονται με τη συλλογικότητα για να καταφέρουν να αλλάξουν την πολιτική συνολικά. Θέλω να πω, η περιφέρεια δεν είναι κάτι το οποίο ζει ξέχωρα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι ένα μόρφωμα έξω από το κράτος. Η περιφέρεια είναι ένα εργαλείο εφαρμογής μιας πολιτικής που αποφασίζεται στις Βρυξέλλες, υλοποιείται νομοθετικά στη χώρα μας και η περιφέρεια έρχεται να την υλοποιήσει. Έχει τελειώσει τον αναπτυξιακό της ρόλο, δεν είναι σε θέση σήμερα να ανοίξει κανένα αναπτυξιακό δρόμο, μοιράζει ψίχουλα για να κλείσει στόματα, να κόψει διαμαρτυρίες, 5.000 στους πολιτιστικούς συλλόγους και σε κάθε περίπτωση χρηματοδοτεί κατ' εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους, βλέπε Κρέτα Φάρμ, βλέπε ξενοδοχειακούς ομίλους στην Κρήτη, επιλέγοντας έργα τα οποία θα αποδίδουν κέρδος αυτόν που τα κατασκευάζει ή σε αυτόν που θα τα χρησιμοποιήσει τον επιχειρηματία, ενώ βλέπε δρόμους θυσίες με τουρισμό, επενδύσει στα μοναστήρια και πάει λέγοντας. Και σε κάθε περίπτωση αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα λαϊκά σφαίροντα. Μου δώσατε την καλύτερη πάσα για την επόμενη ερώτηση. Θα το πάμε αντίστροφα αυτή τη φορά. Ναι. Υπάρχουν περιθώρια για ένα διαφορετικό μοντέλο διοίκησης στις περιφέρειες, με δεδομένο ότι αυτό καθορίζεται από την εκάστοτε κεντρική εξουσία? Και επειδή κάνατε αναφορά στα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς μπορούμε να κόψουμε τον ομφάλαιο λόρο, αν μπορώ να το θέσω έτσι, όταν είναι ο βασικός αιμοδότης? Πολύ σπουδαία η ερώτησή σας και κατά τη γνώμη μου η κρισιμότερη ερώτηση που θα έπρεπε να απαντηθεί σε αυτές τις εκλογές. Αλλά σε αυτές τις εκλογές, όπως τα είδατε, θα ξέρετε σαν δημοσιογράφος, η Περιφέρεια Κρήτης συζητάει τον απολογισμό του έτους 2018 την επόμενη εβδομάδα. Πράγμα το οποίο θα έπρεπε να γίνει μήνες πριν για να μπορέσει κανείς και σοβαρά να μιλήσει για τις απορροφητικότητες και για όλη αυτή τη μυθολογία που ακούμε για την δραστηριότητα της περιφέρειας τόσα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι ελάχιστα ποσά έχουν, μέχρι 45% έχουν απορροφηθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε πάτος στην απορρόφηση ευρωπαϊκών χρημάτων. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι η περιφέρεια δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στο ρόλο που τις έχουν μέχρι σήμερα, στο ρόλο που τις έχουν επιβάλει να κάνει. Όλα τα άλλα είναι αερολογίες και να σας πω και κάτι. Η εμπειρία δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Ότι τάζουμε, μιλάμε χωρίς αντικείμενο και χωρίς να μιλάμε με αριθμούς και ξαφνικά βρισκόμαστε να μην υλοποιούμε και να παρουσιάζουμε τη μην υλοποίηση ως δραστηριότητα. Δείτε κάτι. Οι επιλογές οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματος χάρη εξαφάνιση του πρωτογενούς τομέα, βρίσκει αρωγό την περιφέρεια. Βρίσκει εργαλείο να περάσουμε την περιφέρεια. Δηλαδή, αντί να πάμε να φτιάξουμε τους δρόμους της γέφυρας του Γεροπόταμου για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε την περιοχή της Μεσαράσσα αγροτικά, να διευκολύνουμε την παραγωγή και όλα αυτά, τι κάνουμε? Χρηματοδοτούμε να κατασκευαστεί μια ιερά μονή, διότι εκεί θα πάνε οι Ρώσοι πιστοί να αφήσουν και κανένα φράγκο στο ξενοδόχο. Και μιλάμε για αυτή την ανάπτυξη και τελειώνω. Τη στιγμή κατά την οποία είναι τη πάση γνωστό ότι από τα 3,5 δισεκατομμύρια δραχμές που εισέπραξαν πέρυσι οι ξενοδόχοι, πόσα πήγαν στις τσέπες των σκληρά εργαζομένων στα ξενοδοχεία? 150 εκατομμύρια. Κύριε Ματαλιωτάκη. Στόχος μας θα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη απορροφητικότητα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν στη τελευταία θέση σε απορροφητικότητα στην Ελλάδα. Και ακόμα σε δυσμενέστερη θέση στην Ευρώπη. Είμαστε στη 250η θέση μπροστά σε 260 περιφέρειες στην Ευρώπη και η 10η σε 13 περιφέρειες στην χώρα. Η Κρήτη προσφέρει τόσα πολλά στο ελληνικό κράτος, στην ελληνική οικονομία. Λαμβάνει πολύ λιγότερα, αλλά έχει και τον εχθρό εκ των έσω. Δεν απορροφά, δεν επενδύει και δεν δίνει και τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους που δεν προβλέψαμε ότι μέσα στην κρίση θα μεταναστεύσουν από την Κρήτη, θα μεταναστεύσουν από τη χώρα και θα χάσουμε όχι μόνο τα χρήματα, αλλά και το έμψυχο δυναμικό μας. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε περισσότερο διεκδικητικοί, να συνεργαζόμαστε, αλλά και να απαιτούμε από τις κυβερνήσεις. Και βλέπουμε ότι με την τελευταία συνεργασία που έκανε ο συνδυασμός του Σταύρου του Αρναουτάκη με το ΣΥΡΙΖΑ και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να έρχεται, απορώ και εγώ και έχω, αν θέλετε, αμφιβολίες κατά πόσο θα μπορέσει να συνεργαστεί και να είναι αποδοτική με την επόμενη κυβέρνηση. Αλλά θα πρέπει ούτως ή άλλως να χτυπήσει κάποια στιγμή το χέρι στο τραπέζι και σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχει η Κρήτη και όχι μετά από 9 χρόνια διοίκησης της περιφέρειας να μην υπάρχει κανένα σημάδι, κανένα στοιχείο ότι έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο, ότι έχουμε προβλέψει το μέλλον της Κρήτης, το μέλλον των περιοχών και το μέλλον των κρητικών. Δυστυχώς δεν έχουμε καμία απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα που έχουμε θέσει εξ αρχής της προεκλογικής περίοδου. Κυρία Σαλαπάτα, επί του ερωτήματος. Σωστά. Η χώρα μας είναι το πιο συγκεντρωτικό κράτος της Ευρώπης. Προηγείται ακόμα και της Τουρκίας και της Πορτογαλίας. Είναι η λιδία λίθος του διοικητικού συστήματος, του εξυγχρονισμού του διοικητικού συστήματος, η αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση, με πόρους και με αρμοδιότητες. Η συνταγματική αναθεώρηση, η οποία άνοιξε με προτάσεις ολοκληρωμένες της αυτοδιοίκησης, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για την αναβάθμιση, την ισχυροποίηση και ιδιαίτερα την ενεργοποίηση του ρόλου των τοπικών διοικήσεων. Ασκούν δημόσιες τοπικές υποθέσεις και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να στοχεύσουμε. Πρέπει να πω ότι η Περιφέρεια Κρήτης, υπακούοντας αυτό το αίτημα της κοινωνίας, όπου πλέον οδηγούμεθα στην Ευρώπη των Περιφερειών, σε μια πολυεπίπεδη περιφερειακή αυτοδιοίκηση, που η Περιφέρεια είναι ο ημάντας που διασυνδέει τις τοπικές κοινωνίες, τους Δήμους με το κεντρικό κράτος, το επιτελικό κράτος πρέπει να περιοριστεί σε ζητήματα σοβαρά εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής, δημόσιας τάξης και όλα τα υπόλοιπα να αποκεντρωθούν. Είναι λοιπόν στο χέρι της αυτοδιοίκησης να διεκδικήσει και πόρους και αρμοδιότητες. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει καταγράψει μια συγκεκριμένη διαδρομή, έχει συγκεκριμένο αποτύπωμα, υπάρχουν σοβαρότατα έργα υποδομής τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν και να εκτελεστούν. Υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο, όπως είπα πριν, και οι δυνατότητες της Κρήτης είναι απεριόριστες. Έχει τους ανθρώπους, έχει τους άειλους πόρους, έχει το οικοσύστημά της, έχει το δυναμισμό της και έχει την οικονομία της, η οποία μπορεί να της δώσει πρωταρχικό ρόλο στη Μεσόγειο. Κύριε Ματαλιωτάκη, αυτή η αναμέτρηση έχει πολιτικό μήνυμα, και αν ναι, ποιο είναι αυτό? Έχει πολιτικό μήνυμα, γιατί ενώ ξεκινήσαμε να έχουμε μια καθαρή αυτοδιοικητική γραμμή και φυσιογνωμία, ξαφνικά στην πορεία προέκυψε η συνεργασία του κυρίου Αρναουτάκη με το ΣΥΡΙΖΑ. Και από την άλλη, οι συνδυασμοί σπεύσαμε να έχουμε από όλους τους πολιτικούς χώρους στελέχη, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να περάσουμε στην κοινωνία και στους πολίτες ότι κύριο μέλημά μας είναι αντιμετώπιση των προβλημάτων. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτή η συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνεστε ότι έδωσε και τη χαριστική βολή στην ανεξάρτητη αυτοδιοικητική γραμμή που είχαμε συμφωνήσει, αν θέλετε, που πιστεύαμε ότι θα ακολουθήσουμε μέχρι το τέλος. Έχω την εντύπωση ότι οι ιδεολογίες χωράνε στην αυτοδιοίκηση και καλώς και έχουν πολιτικό χαρακτήρα ορισμένες από αυτές, όπως είναι η αναμετρήση στην περιφέρεια, γιατί εμείς υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει να μην έχουμε επιδόματα μέσω της φορολογίας, αλλά να δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας για τους νέους. Και σε αυτό είναι μια κεντροδεξιά πολιτική που ακολουθούμε και στη δική μας παράταξη. Έχουμε την άποψη ότι θα πρέπει να έχουμε ισχυρότερο κοινωνικό κράτος μέσα από δικούς μας πόρους, μέσα από τον πλούτο τον οποίο θα παράξουμε, ενώ σε αυτό το κομμάτι ακόμα δεν έχουν συμφωνήσει οι πολιτικοί. Ποιος τελικά από τους δύο κόσμους είναι ο καλύτερος ή αν θα πρέπει αυτοί οι δύο κόσμοι κάποια στιγμή να πλησιάσει ο ένας τον άλλο. Άρα λοιπόν έχουμε χαρακτηριστικά και πολιτικής αναμέτρησης. Έχουμε όμως και ένα ντέρμπι από ό,τι διαφαίνεται στην περιφέρεια Κρήτης και φαίνεται μέσα από αυτό και η πολιτική αλλαγή σε πολιτικό επίπεδο και σε κομματικό, αν θέλετε, στην Κρήτη, που θα φανεί και θα καταγραφεί και την Κυριακή που έρχεται σε επίπεδο ευρωεκλογών. Κύριε Φακιανάκη, κοινό το ερώτημα και αν συμμερίζεστε την άποψη του κυρίου Ματαλιωτάκη περί ντέρμπι. Κυρία Σαλαπάτα, προκτές ένας γείτονάς μου, πολύ έτσι αγαπημένος μου άνθρωπος, με ρώτησε, όταν θα βγει ο Αρναουτάκης, ποιος θα πανηγυρίσει? Τον κοίταζα τον άνθρωπο, προσπαθούσα να σκεφτώ ότι αφόσον η Φόφη έχει δηλώσει ότι είναι δικός τους υποψήφιος, του είπα το Πασόκ, μου λέει μπρε, έχει 16 δεξιούς και 4 του ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι είναι Πασόκ. Αυτό το πατσάλι λοιπόν που έχει διαμορφωθεί στην περιφέρεια, το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και το οποίο, αν θέλετε, είναι χαρακτηριστικό δείγμα των καιρών, διότι προεικάζει τι θα γίνει μετά τις εθνικές εκλογές, που φαίνεται ότι όλα τα πράγματα δεν είναι περίπατος για όλους. Και πρέπει να συνηθίζουμε στην ιδέα της αναγκαίας συνεργασίας προοδευτικών και συντηρητικών δυνάμεων, εις όφελος δηλαδή των επιχειρηματιών και του καπιταλισμού, και εξάτως των άλλων. Σε αυτό το πατσάλι, λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει ακριβώς ένα διακύβευμα. Συνεχιζομένη η ίδια πολιτική, συνεχιζόμενη η ίδια εξουσία από την περιφέρεια και μάλιστα με πλειοψηφικό τρόπο, θα συνεχίσει να υπάρχουν τα ίδια προβλήματα. Εγώ δεν εντοπίζω σαν πρόβλημα την απορροφητικότητα μόνο. Η απορροφητικότητα αναφέρεται στη συζήτησή μας, διότι είναι ένα κρίσιμο επιχείρημα γιατί πρέπει να με εκλέξετε. Έχω απορροφητικότητα. Λένε οι άλλοι, όχι, δεν έχει την απορροφητικότητα πρέπει. Η αλήθεια βέβαια είναι αυτή. Το πρόβλημα είναι. Θα υπάρξει ένα Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο πάλι θα αποφασίσει υπέρ της κατάργησης της γυναικείας αργίας. Θα υπάρξει ένα Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο θα χρηματοδοτεί μόνο τους μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοξενοδόχους και πάει λέγοντας. Θα υπάρξει ένα Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο θα είναι στο πλευρό κάθε ενός που καταργεί τα εργασιακά δικαιώματα σε κάθε τους μορφή. Αυτό είναι το διακύβευμα. Ή θα υπάρξει ένα Περιφερειακό Συμβούλιο που, εν πάση περιπτώσει, εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα αυτή και η πολιτική μας είναι αυτή. Θα δίνει μια μάχη, έστω μια μειοψηφία μέσα, για να αποφευχθούν αυτά τα πράγματα. Κύριε Δοξαστάκη. Ασφαλώς οι δημοτικές και οι περιφερειακές εκλογές έχουν το πολιτικό του στίγμα. Το διακύβευμα είναι και σοβαρό και συγκεκριμένο. Διεκδικούμε και προωθούμε μια περιφέρεια της χρηστής διοίκησης, της σωστής διαχείρισης, της σύγκλησης, της συνοχής και της κοινωνικής πρόνοιας. Είπα προηγουμένως ότι η νέα πορεία της αυτοδιοίκησης είναι με όρους ανταγωνιστικούς. Η Ευρώπη των περιφερειών απαιτεί συγκλήσεις μεταξύ των περιφερειών. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο υλοποιείται και θα υπάρξουν συγκεκριμένες δράσεις. Επίκειται και θα ξεκινήσει η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων της Κρήτης. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει μια περιφέρεια με όραμα, με ποιοτικά χαρακτηριστικά, με ικανά στελέχη και όλα αυτά είναι στοιχεία που διακρίνουν το ψηφοδέλτιο του Σταύρου του Αρναουτάκη. Πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε ότι πίσω από μια περιφερειακή παράταξη είναι το Α, το Β κόμμα. Είναι άνθρωποι με κοινή κατεύθυνση, με κοινό πρόγραμμα, με καταβολές ασφαλώς πολιτικές, αλλά μπροστά στο όραμα για την ανάπτυξη της Κρήτης υπάρχει κοινή στόχευση. Υπάρχει ένας σχεδιασμός, ο οποίος έχει ενδιάμεσους στόχους, στρατηγικό στόχο και αυτόν θα υπηρετήσουμε και αυτόν θα διασφαλίσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά σε αυτό το σημείο και τους τρεις. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Να είστε καλά.